Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Αυτήν εδώ που βλέπετε είναι η Κορίνα. Την Κορίνα τη βρήκα στο δρόμο χτες, προχτές για πρώτη φορά. Την ψέκασα με front line, είχε βέβαια πάρα πολύ τρίχωμα, το οποίο ήταν τζίβες, γιατί το σκυλάκι είναι σε στυλ τεριέ, δηλαδή κάνει μακρύ τρίχωμα. Την έβαλα σε ένα χωράφι μέχρι να ρυθμίσω κάποια πράγματα, από το οποίο απέδρασε και τη βρήκα πάλι χτες. Το frontline είχε κάνει τη δουλειά, είχαν σκοτωθεί τα περισσότερα τσιμπούρια. Παρ' όλα αυτά όμως σήμερα την ξύρισα, την πήγα στο κτηνίατρο, της έδωσα χάπι για σκουλίκια και για εχινόκοκο. Της δίνω επίσης αντιβίωση, γιατί τα τσιμπούρια της έχουν δημιουργήσει μια δερματίτιδα πάρα πολύ μεγάλη σε έκταση, η οποία χρειάζεται αντιβίωση. Επίσης, της δίνω βιταμίνες, νερό και τροφή συνέχεια, γιατί το σκυλί είναι πάρα πολύ αφυδατωμένο και πάρα πολύ αδύνατο. Όπως θα δείτε, η Κορίνα είναι πάρα πολύ φοβισμένη. Έχει φάει πάρα πολύ ξύλο, με τον παραμικρό θόρυβο φοβάται. Δεν έχει μάθει να τη σηκώνουν αγκαλιά, δεν έχει μάθει να παίζει. Είναι όμως πάρα πολύ συνεργάσιμη. Βλέπετε, έχει γεννήσει. Εδώ είναι τα βυζιά της. Δεν έχει κάνει μαστίτιδα. Είναι πάρα πολύ καλή. Δείτε με γλύφει. Ναι, Σούζη. Η Σούζη ζηλεύει. Η Κορίνα γριεύει. Όχι η Κορίνα τη Σούζη. Η Σούζη είναι καλό σκυλάκι. Η Σούζη είναι πάρα πολύ καλή μαζί με την Κορίνα. Δεν έχει δώσει κανένα σημάδι επιθετικότητας. Η Κορίνα αντίθετα δείχνει. Θα σας δείξω λίγο πώς είναι ο λαιμός της, για να πάρετε μια ιδέα για την έκταση του προβλήματος. Όλα αυτά και στα αυτιά της ήταν τσιμπήματα από τσιμπούρια, τα οποία και έχουν φωνευτεί. Έχει παντού και πάνω στο κεφάλι, και εδώ έχει κάτι σαν μια μικρή ψώρα, όπως βλέπετε. Όχι, Σούζη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και τώρα την έχω μέσα στο σπίτι, γιατί θέλω να δω αν έχει τίποτα εκκρίσεις περίεργες, αν βγάζει αίμα από τον κόλπο της, αν βγάζει τίποτα αίματα από άλλες, από τον κόλο ή από... Γενικά για να δω, γι' αυτό την έχω και πάνω στο ριχτάρι. Είναι πάρα πολύ συνεργάσιμη, δεν φεύγει από το ριχτάρι. Την έχω στο μπαλκόνι. Είμαι λίγο προσεκτική όσον αφορά τη Σούζη, γιατί φοβάμαι να μην κολλήσει τίποτα τη Σούζη. Αλλά από τη στιγμή που της έδωσα το χάπι, Σούζη, και είναι αποπαρασιτωμένη, δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Το πήγα στο κτηνίατρο, ο κτηνίατρος ξέρει πολύ καλά ότι έχω τη Σούζη μέσα και δεν μου είπε να μην τη βάλω μέσα στο σπίτι και να μην τη φέρω σε επαφή με τη Σούζη, πράγμα που έχει κάνει σε άλλες περιπτώσεις με άλλα σκυλιά. Οπότε, εφόσον ο κτηνίατρος την έχει εξετάσει και τα κόπρανα στο μικροσκόπιο, και τη θερμοκρασία της και τα δόντια της και γενικά την καρδιά της και όλα αυτά, και μου είπε απλά ότι το σκυλί είναι ταλαιπωρημένο, αλλά σχετικά σε καλή κατάσταση, χρειάζεται ενυδάτωση, τροφή, αντιβίωση, αποπαρασίτωση. Για εμβολιασμό θα δούμε αργότερα. Τώρα, εγώ ελπίζω, θα σας κάνω και ξανά βιντεάκι για να δείτε πώς βελτιώνεται σε 1, 2, 3 εβδομάδες, 1 μήνα, και ελπίζω σε 1 μήνα το σκυλί να είναι σε σχετικά καλή κατάσταση, για να βρούμε να το δώσουμε κάπου για υιοθεσία. Γιατί δυστυχώς εμείς δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το κρατήσουμε, γιατί δεν βλέπω πολύ, όχι να μονιάζουν με τη Σούζη, αλλά απλά έχουμε 1 μέσα στο σπίτι, θα είναι σχετικά δύσκολο να κρατήσουμε και τη δεύτερη. Και εντάξει, πιστεύω ότι μπορεί να κάνει, επειδή δεν έχει μάθει μέσα στο διαμέρισμα και δεν θα τη μάθω, θα την έχω μόνο για σήμερα για να την παρακολουθήσω ιατρικά, θα την έχω στο μπαλκόνι, ότι δεν θα έχει πρόβλημα και ότι θα μπορέσει να προσαρμοστεί και σε μια αυλή και σε ένα μπαλκόνι. Και γενικά φαίνεται ένα σκυλί που δεν έχει πάρα πολλές ανάγκες, διότι έχει μεγαλώσει χωρίς να ξέρει να τρώει κροκέτες, τρώγοντας από φάγια, έχοντας φάει πάρα πολύ ξύλο, πολύ φοβισμένο, καθόλου επιθετικό. Ούτε στο μπάνιο, ούτε στο ξύρισμα, ούτε γενικά στο πώς την έχω χειριστεί, δεν γύρισε ποτέ να με δαγκώσει.
Είναι πάρα πολύ καλό σκυλάκι προς το παρόν. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι που αναφορά την Κορίνα. Από την Κορίνα φιλάκια πολλά. Και όποιος ενδιαφέρεται να την υιοθετήσει ή έχει συμβουλές ή κάποια κονέ, ας μου αφήσει σχόλιο κάτω. Ευχαριστώ πολύ. Γεια.